Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένος. Πάρα πολύ. Εγώ έχω να δηλώσω ότι από εδώ και πέρα, σε κάθε εκπομπή που θα κάνουμε, θα έχω γραμμένα 15 μάλλον πράγματα για να ξέρω τι θα πω. Κοίταξε, όταν πας μια συνέντευξη αργά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Όχι και στο κόμμα. Εκτός αν είσαι μάντης. Και στο κόμμα και στην τελεία. Γιατί αν πας απροετοίμαστος μπορεί να εκτεθείς. Κάτσε λίγο όμως. Πώς πας προετοιμασμένος ενώ δεν ξέρεις θα σε ρωτήσει ο άλλος. Και έχεις γραμμένες απαντήσεις. Ξέρεις θα σε ρωτήσει ο άλλος. Εντάξει, δεν πας α, έτσι. Α, το ξέρεις κι αυτό. Δεν άρα έτσι. Δεν είναι και η πιο αυθόρμητη συνέντευξη του κόσμου, Στέργιο. Λίγες συνέντευξεις είναι αυθόρμητες. Λες. Σε αυτό το επίπεδο. Μην κοιτάζεις δικές μας. Ωραία. Θα σας το θέσω αλλιώς. Άντε, εγώ το δέχομαι ότι είναι γραμμένες. Οκ. Διάβασε τις 5-6 φορές. Όχι να κολλάς. Έχει πολλές δουλειές ο άνθρωπος. Έχει πολλές δουλειές. Να μην ξέρεις ότι π.χ. θες να απαντήσεις με ερώτηση. Μην τα διαβάζεις λες και είναι κανονική πρόταση. Του τα γράψαν του ανθρώπου προφανώς. Έχει επιτελείο. Διάβασε τα. Έτσι είναι ισχυροί άντρες αγάπη. Και από τις πολλές δουλειές τα διάβασε ενδεχομένως στο αμάξι. Αναφερόμαστε φυσικά στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος ακόμη και αυτήν την ώρα νομίζω μιλάει στο Real FM. Δεν θα πω για όλα. Γιατί δεν μιλάει για όλα. Έχει αφήσει και κάποια πράγματα που δεν. Με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Δεν το απάντησε. Δεν ρωτήθηκε όπως έπρεπε, δεν ξέρω. Πάντως εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι μίλησε για όλα. Έχει μιλήσει λίγο για κόκαλη. Και έχει αναφέρει τον Ιβάν Σαββίδη. Τον ανέφερε, στο ξεκίνημα κιόλας. Πώς το είπε, εγώ δεν θα γίνω ποτέ Ιβάν Σαββίδης, δεν μπορώ να γίνω μπροστινός. Ναι. 1000 ευρώ, Στέργιο. 5 κλιματιστικά. Κοίταξε, και εντάξει, 10 υπολογιστές. Δεν το σχολιάζουμε πολύ, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα που το συζητάνε όλη αυτή την ώρα. Και στο Twitter γίνεται ένα πανηγύρι. Τα δικαστικά τα περάσαμε σε 48 δευτερόλεπτα. Εύκολα, ναι. Δηλαδή, πιο μεγάλη ήταν η ερώτηση παρά η απάντηση. Σκούπα, ναι. Τα περάσαμε έτσι αυτά και λίγο, ναι. Και μετά φτάσαμε στον Πειραιά και πώς το κάνουμε. Μεγάλο και τη Νέα Υόρκη των Βαλκανίων. Μην πούμε μικρό Παρίσι, υπάρχουν κι άλλα. Έχουν υποθεί αυτά. Κάτι άλλο, ναι. Νέα Υόρκη είναι πολύ καλό. Ναι. Εγώ θα σταθώ στον πρόεδρο που είπε: δεν θα κάνω κάθε μέρα αγώνα για να αποδείξω ότι είμαι ελέφαντας. Είπε ο πρόεδρος. Μερικές προτάσεις, εσύ πρόεδρε, λίγο. Πες κάτι άλλο. Πες το λίγο όπως αλλιώς, ναι. Ωραίο αυτό. Αυτό που θα θυμάμαι, γιατί τα άλλα δεν είναι πραγματικά. Ναι. Είναι ότι δεν μπορείς να πάρει ανάσα ο πρόεδρος. Δηλαδή. Υπάρχει μια φανταστείτε πώς είναι να ανεβαίνεις 50 ορόφους. Όχι, να ανέβεις εδώ στον έκτο με ζέστη και τρέχοντας. Ναι, και να βρεθείς μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Έτσι ήταν ο πρόεδρος. Και το άλλο που μου άρεσε είναι ότι εντάξει, με κατηγορούν, λέει ότι βοηθάω τη Νέα Δημοκρατία. Τι πήρα, λέει. 3 υπολογιστές και 2 κλιματιστικά. Όλα αυτά κόστησαν 1000 ευρώ. Πού τα ψωνίζει αυτό ο πρόεδρος, να πάρουμε. Έχει κάνει μηνύματα στο Twitter αυτό. Πες μας, πρόεδρε, πού πας να ψωνίζεις. 3 υπολογιστές και 2 κλιματιστικά, άσχημα είναι σε αγάπη. Του έκαναν καλή τιμή, ρε Στέργιο. Του έκαναν καλή τιμή. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω. Εντάξει, είναι ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί όσα ακούσαμε τώρα πριν μπούμε. Ναι, όσα ακούσαμε δεν άκουσα Τζίλο εγώ. Εγώ αγχώθηκα λίγο, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν άκουσα Τζίλο. Το όνομα Τζίλο. Όχι για τον πρόεδρο. Αλλά βγήκαν στοιχεία ότι συνομιλούσε με συνεργάτες του. Κοίτα, για να μην. Το δικό μου μπορεί να το πει τώρα στην πορεία. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πρόεδρε, λίγο τη φυσική κατάσταση να τη βελτιώσουμε. Για την υγεία σου, όχι για κάτι άλλο. Για την υγεία σου, γιατί, ναι. Αυτό. Και για εμάς που σε ακούμε βασικά και αγχωνόμαστε ότι θα πάθεις κάτι στα επόμενα 5 λεπτά στον αέρα. Δηλαδή λένε ότι μετά τα 40 οι άντρες πρέπει λίγο πιο προσεκτικοί. Νομίζω ότι έχει περάσει τα 40 ο πρόεδρος. Τι ωραία πράγματα. Και γενικώς τα πολλά κιλά δεν κάνουν καλό και η μη άσκηση. Πρέπει να ασκούμαστε, πρέπει λίγο να προσέχουμε τον οργανισμό μας. Εκτός κι αν ξαναλέω, ο σταθμός στον οποίο το φιλοξενεί είναι 50 ορόφους. Χάλασε το ασανσέρ, ανέβηκε με τα πόδια ο πρόεδρος. Οπότε ναι, του δίνουμε δίκιο, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Και πολύ ασχοληθήκαμε. Ναι. Δυστυχώς δεν ασχολείται πολύ η δικαιοσύνη. Είτε να φτάσουν δηλαδή υποθέσεις να εκδικαστούν και είτε ο άνθρωπος να καταδικαστεί, είτε να αθωθεί αν είναι αθώος. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά υποθέσεις έτσι να σέρνονται, νομίζω δεν τιμάει κανέναν. Έχει λιοπαιγμένο έργο, συνεχώς το ίδιο και το ίδιο. Εντάξει. Το Κοριόπολης έκανε να εκδικαστεί κανένα 15 ετία, αθωώθηκαν όλοι αφού είχαν παραγραφεί όλα τα δικήματα.
η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης τώρα κινείται, αλλά και αυτή έχει συρθεί εδώ και πολλά χρόνια, παραμένει ανενεργή. Με τον Ουρουάν δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Το θυμηθούν. Όταν πεθάνουν 25 ή 30, μπορεί και να έχουμε μια απόφαση αθώοι όλοι. Είχε το καράβι GPS και το οδηγούσε ένας Σαουδάραβας από το Κατάρ. Ναι. Με GPS, με τηλεχειριστήριο. Για την υπόθεση Τζίλου, στην υπόθεση Τζίλου δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Κάνουν κάτι ταξιδάκια. Σε εξωτικούς προορισμούς, ναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Γενικότερα η ελληνική δικαιοσύνη... Δεν μπορείς να έχεις και εμπιστοσύνη πλέον. Έχει ρίξει το βάρος μάλλον στους καστανάδες, αυτούς που πουλάνε τερλίκια και στις γιαγιάδες που πουλάνε χόρτα. Έτσι λέω εγώ. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για όλα αυτά που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό ή και άλλες ομάδες ή και άλλους παράγοντες. Η νόρμα είναι, παιδιά, κρατάμε τις υποθέσεις στο αρχείο και μετά από 10-15 χρόνια έχουν παραγραφεί τα δικήματα, αθώοι όλοι και η ζωή συνεχίζεται. Το έχουμε δει και θα το ξαναδούμε. Πάμε στα δικά μας. Τζίλο, πάντως θα δούμε την Κυριακή στην Τούμπα. Τζίλο, θα δούμε την Κυριακή. Ορίστηκε κανονικά στο παιχνίδι του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω αν ο Τζίλος μίλησε. Το λέγαμε και τις προάλλες. Μακάρι να μίλησε εκεί που έπρεπε. Δηλαδή θα απογοητευόμουν πάρα πολύ αν δεν μιλούσε καθόλου. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος συνέντευξη τύπου. Ναι, αρκεί να μιλήσει. Αλλά φαντάζομαι ότι μίλησε και είπε αυτά που ήξερε, ποιοι τον πέρανε, ποιοι τον απειλούσανε, ποιοι τον εκβιάζανε. Φαντάζομαι ότι τα είπε στις αρμόδιες αρχές. Ελπίζω. Εντάξει, δεν ξέρει κανείς αν τα έχει πει ακόμα. Αλλά θα απογοητευόμουν πολύ αν δεν μιλούσε και ο Τζίλος. Μετά από όλο αυτό. Ναι. Απλά και μόνο για να συνεχίσει τη θυσία, να μην μίλησε για όλη. Για ό,τι συνέβη εκείνες τις ημέρες. Για μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Λάρισας, σε κεντρική περιοχή, κανονικά. Ναι. Δεν ξέρουμε. Πάντως στο αθλητικό κομμάτι του, στο ποδοσφαιρικό, ορίστηκε την Κυριακή στην Τούμπα. Θα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα μάτς που πλέον δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα. Αναμενόμενο. Εσύ είχα κόσμο που μου στείλε μήνυμα. Κάτσαν σε υπολογιστή από 7 ώρα το πρωί. Για να είναι έτοιμοι, ωραία. Εγώ έχω και άνθρωποι που κάθεται στις 6. Και δεν κατάφεραν να πάρουν. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Δεν έχω καταλάβει λίγο πώς δουλεύει το σύστημα. Ούτε εγώ. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καθίσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Έχω καθίσει εγώ 2 φορές. Ναι. Προκειμένου να εξυπηρετήσω φίλους μου. Υπάρχει ενδεχόμενο να σε πετάξει το σύστημα. Μου είπαν να το πάθαν πολύ. Ότι τους πέταξε και μετά ξαφνικά. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ανάλογα συστήματα. Όταν υπερφορτώνεται. Σε πετάει. Μπορεί και να σε πετάει έξω, αλλά. Γενικά αυτό με την ουρά δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν λέω ότι κάνει κάτι λάθος ή πάει πάω. Ναι. Προς Θεού. Αλλά ξαναλέω, εγώ 2 φορές που κάθισα δεν κατάλαβα το σύστημα πώς ακριβώς δουλεύει. Με αυτό το ανθρωπάκι περπατάει και ρωτάει. Ναι, εκείνο το ανθρωπάκι περπατάει. Το να σηκώνεις 6 ώρα το πρωί και να περπατάει ακόμα. Ναι, δηλαδή, εκτός και να σηκώθηκαν άνθρωποι από τις 4. Δεν ξέρω εσύ από τι ώρα μπορεί να έχεις μπει. Κοιτάξτε, μπορεί ο άλλος να σηκώθηκε από τη Νέα Υόρκη. Πρωί-πρωί, μια χαρά αυτό. Μεσημέρι έχει να μπήκε. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Η ουσία είναι ότι οι εισιτήρια δεν υπάρχουν. Ναι, τελείωσαν κιόλας. Αν θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες, θα το ανακοινώσει πάει. Γιατί καμιά φορά από τις επιστροφές μπορεί να υπάρξουν 100, 200, 300. Αν και θεωρώ ότι είναι τέτοιο το μάτς. Απίθανο θεωρώ. Που ακόμα και κάποιο, αν έχει εισιτήριο και δεν θέλει να πάει, θα έχει 30 τηλέφωνα για να το δώσει. Οπότε δύσκολα. Η μόνη λύση, παιδιά, είναι να πάτε στους κατατόπους συνδέσμους και να δείτε από εκεί, αν υπάρχουν εισιτήρια. Αν και νομίζω ότι και οι σύνδεσμοι δεν θα έχουν πάρα πολλά. Ξαναλέω, είναι τέτοιο το μάτς που σίγουρα ο κάθε σύνδεσμος θα έχει να ικανοποιήσει τα μέλη του. Εμείς δεν κληρώνουμε, τελειώσαμε εμείς. Όχι, έχουμε τελειώσει από χθες. Έτσι είναι οι κανονισμοί. Πρέπει να δηλώσουμε ονόματα ποιοι τα κέρδισαν τα εισιτήρια Τετάρτη απόγευμα. Οπότε δεν μπορούμε Πέμπτη και Παρασκευή. Τι να πω, μακάρι να ήταν η Τούμπα μεγαλύτερη, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχει ευκαιρία. Εγώ θα πω, θα πρέπει πάλι λίγο να είναι προσεκτικοί, να μην μπουν στο γήπεδο την Κυριακή 50.000 κόσμου. Ναι, ρεσί. Γιατί θα υπάρχει θέμα για την ασφάλεια σοβαρό. Ναι, το βλέπω παντού πλέον. Ότι πάρα πολλοί ναι. Το λένε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούνε και 50 και 60 χιλιάδες και 70, αλλά επειδή υπάρχει θέμα ασφάλειας και θα υπάρχουν και πολλά μικρά παιδιά
στις κερκίδες, καλό θα είναι να μην φιλοξενήσει Τούμπα 60.000 κόσμο την Κυριακή. Επίσης, καλό θα είναι αν όλα πάνε καλά και κερδίσει ο ΠΑΟΚ και γίνει το λειτουργικό κανονικά μετά, να μην μπουν τώρα όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα φροντίσει πάει γι' αυτό. Και να χαλάσει λίγο όλο αυτό. Καλύτερο θα είναι να μείνουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, να είμαστε όλοι καθένα στη θέση του και να το παρακολουθούμε όλοι μαζί. Όλοι θα θέλανε να είναι εκεί, να μπουν μέσα, προφανώς. Αλλά καλύτερο θα είναι να γίνουν όλα όπως πρέπει και να μην μπει κόσμος και να χαλάσει όλο αυτό. Απόψη μου. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ΠΑΕ θα φροντίσει και γι' αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρξει ένα διάλειμμα από τη λήξη μέχρι τη φιέστα. Ναι. Φαντάζομαι θα μπουν οι παίκτες μέσα, θα βάλουν άλλα μπλουζάκια, θα στηθεί μια εξέδρα. Ναι, αυτά. Σίγουρα θα χρειαστεί. Θα τα δούμε, παιδιά, εκείνη την ώρα. Απλά με το που τελειώσει το μάτς, εφόσον όλα πάνε καλά, να μην γίνει αυτό το πράγμα που έχει γίνει σε άλλα παιχνίδια και στην Ξάνθη και ναι, στην Αμία έχει γίνει που έχει γίνει. Μην κυνηγάμε τους παίκτες για μια φανέλα. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτό. Στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι λίγο άσχημο. Δηλαδή, την ώρα που ο παίκτης θέλει να το πανηγυρίσει, γιατί πραγματικά είναι μια τιτάνια προσπάθεια 10 μηνών, να μην πω από πέρσι κιόλας ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, να τρέχει, ας πούμε, να τον κυνηγάνε 50 άτομα και να τον τραβάνε για μία φανέλα. Και ο ποδοσφαιριστής που θέλει να πανηγυρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν θα μπει μέσα, θέλει να το χαρεί. Κοίταξε, παλιά να σου πω κάτι που δεν υπήρχαν μπουτίκ. Ναι. Είχε τεράστια αξία μια φανέλα. Αλλά τώρα φανέλες υπάρχουν. Δηλαδή, στον και καλά θες να είναι του μάτος που φορούσε στο παιχνίδι, πάρε μία άλλη, δεν πειράζει. Εντάξει, εκεί. Και για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες ούτε και σήμερα. Τι θα γίνει στη φιέστα, τι δεν θα γίνει. Okay. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα. Αυτά που γράφονται δεξιά και αριστερά τα έχει γράψει το ΠΑΟΚ 24 την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα είδα ότι έγινε είδηση ότι θα είναι καλεσμένοι οι πρωταθλητές του 76 και του 85. Mm-hmm. Το διαβάσει στο ΠΑΟΚ 24 πριν από μία εβδομάδα. Όχι ότι κάναμε κάτι, αλλά. Εντάξει, okay, οι λεπτομέρειες της φιέστας είναι το τελευταίο πραγματικά. Το σημαντικό είναι, όσο και να ακούγεται κλισέ ή δεν ξέρω τι άλλο, η ομάδα να κερδίσει, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και μετά, παιδιά, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Και οι πανηγυρισμοί, αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο ήταν να φτάσει η ομάδα εδώ. Και το τελευταίο, θα το ξαναπούμε βασικά, συνεχίζω να μην καταλαβαίνω αυτή την μούρλα ορισμένων να ξυλώσουν καρεκλάκια της Τούμπας. Εδώ το έκαναν στο τελευταίο παιχνίδι που ναι. Έδωσε η ομάδα. Τι περιμένεις? Επειδή εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι το τελευταίο ματς Τούμπα, εγώ νομίζω ότι θα παίξουμε και άλλα ματς Τούμπα. Δεν είμαι σίγουρος. Παίξεις τώρα και αυτό δεν έχει νόημα. Να κάτσεις να πάρεις το καρεκλάκι. Όταν φτάσουμε στο σημείο να γκρεμιστεί η Τούμπα, θα με ρημνήσει η ΠΑΕ. Ελάτε, πάρετε. Ναι, ή να κάνει κάποιο φιλικό ή αυτό, ναι. Με Γιουβέντους που λέγαμε, προσφέρετε τώρα. Γιουβέντους προσφέρετε, βέβαια, ναι. Γιουβέντους, Σικάγο Μπούλς. Καμιά παρή μπορούμε. Και παρή μπορούμε. Όχι, είναι η φανέλα, δεν είναι βαριά. Σίτι μπορούμε. Ούτε αυτή η φανέλα είναι βαριά, φάνηκε κιόλας, άστο. Όχι. Εντάξει, κατά την άλλη, είχε την πιο βαριά φανέλα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ναι, της Τότενα. Στον επόμενο, ναι. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Πάμε. Να φωνάξουμε την United λίγη. Όχι, θέλουμε κάτι. Θέλουμε Κριστιανό. Εντάξει, τέτοιο. Αυτά λοιπόν για τα καρεκλάκια. Παιδιά, δεν χρειάζεται να τα ξυλώσουμε. Όλα τα καρεκλάκια. Να θυμάται πλέον καθένα ότι όπως θέλω εγώ να πανηγυρίσω, θέλει εσύ να πανηγυρίσει, θέλει η Αναστασία να πανηγυρίσει. Όλοι έτσι είναι. Άμα ο καθένα θέλει να κάνει εκείνη τη στιγμή το δικό του το κομμάτι, κανένα δεν θα χαρεί στο φινάλε. Δεν έχει νόημα. Να σκέφτεσαι και λίγο. Το σύνολο, το γενικό, όλοι θα χαρούν. Δεν υπάρχει παοκτσίση στον κόσμο που δεν θα χαρεί την Κυριακή, εφόσον όλα πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ή τέλος πάντων πάρει το βαθμό της οπαλίας και το κλειδώσει και μαθηματικά. Μας βλέπω να ξεκινάει η προσπάθεια τη νέα χρονιά και να τοποθετούμε νέο χλωτάπιτα. Μπορείς πάρουν τα παιδιά και το χορτάρι. Σαν να λέω, παιδιά, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι τελευταίο μάτσι Τούμπα. Λίγο ένα, αυτό είχα να πω, ένα μέτρο, να πω όσο γίνεται. Όσο γίνεται, προφανώς. Γιατί νομίζω με αυτά που ακούω αυτές τις μέρες ότι θα τρέχουν στη Τσιγκμισκή και θα φωνάζουν κανονικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο θα γίνει. Αλλά να σκεφτόμαστε λίγο ότι όλοι το χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει παοκτσής πραγματικά που να μην το χαίρεται. Αλλά εντάξει. Και προφανώς και όλοι θέλουν να βρεθούν στην Τούμπα, αλλά και αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει τρόντζι καζίνο, υπάρχουν τόσοι χώροι. Θα πάτε. Θα το δείτε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μέσα στην πόλη. Ναι.
Ωραία, όλα καλά. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Κοίταξε, θα αναφερθούμε και στην κατάσταση της ομάδας. Τι έγινε, τι περιμένουμε, πώς αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στην περήφανη νίκη τη χθεσινή του Ολυμπιακού στα δικαστήρια και αυτή. Συνηθισμένα πράγματα. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Πραγματικά δεν χάνει ο Ολυμπιακός στα δικαστήρια. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Σαββίδης, συμφωνώ απόλυτα. Στην Ελλάδα δεν έχει σημασία να έχει ομάδα και τέτοια. Να έχει μια ομάδα δικηγόρων που σε βγάζει αυτοπρόσωπο σε κάθε περίσταση. Κοίταξε, πέρυσι ήταν τη ΑΕΚ καλή. Όχι του Ολυμπιακού πήγε πίσω. Η ΑΕΚ φέτος δεν το χρειάστηκε τόσο. Αλλά ο Ολυμπιακός από πέρυσι κιόλας πραγματικά είναι αίτητος. Και έγινε αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος. Ότι παίρνει popcorn από το επόμενο λεπτό και του παρακολουθεί. Και όντως δεν χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες. Έγινε μια κολοτούμπα. Παναθηναϊκός, έβγαλαν εκείνος και τον Ολυμπιακό. Ωραία μέρα χθεσινή, ωραία μέρα. Χθες όμως τι είχε γίνει, είχατε ενωθεί για κάποιο λόγο. Ωραία μέρα χθεσινή. Καλά, οι κολοτούμπες ταιριώ. Από τον επιβιβασμό του Όφη και του Γενιακού πήγαν, ναι, αθώθηκαν παμαμψηφοί. Οι κολοτούμπες γενικά τις τελευταίες μέρες είναι πολλές. Να μου πείτε εδώ γίνονται αλλού κολοτούμπες, δεν είναι κάτι. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα Τάρταρα. Παναθηναϊκός, μείον 11 έχει φτάσει. Μείον 11. Ναι. Δεν κινδυνεύει από ό,τι λένε. Εντάξει, όχι, με βάση τις ισοβαθμίες, αλλά ναι. Μια άμα ματιά... δεις και τη βαθμολογία. Όχι, άμα δεις τη βαθμολογία κινδυνεύει, αλλά... Όχι, άμα δεις τη βαθμολογία είναι με τη Λάρισα. Ναι. Δεν κινδυνεύει τόσο. Όχι, εντάξει, γίνεται ένας χαμός τώρα. Τόσες ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός, θα έχει τόσο θέμα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν είναι πάντως καλά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα να αφαιρέσει και από τον ΠΑΟΚ 5. Να είναι δύο ομάδες ισόβαθμες. Να δούμε πρωτάθλημα. Να γίνουμε λίγο Αγγλία. Αυτή την αηδία, τη φετινή, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Όπως δεν την καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας στον Πειραιά. Είχαμε δύο μηνύματα χθες φίλων που δεν ήξεραν τι συμβαίνει με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και μισοβαθμία. Και με το που είδαν τώρα τι γίνεται στη βαθμολογία μου λένε. Αγχώθηκαν. Ναι, στείλανε μήνυμα και λένε. Αγχώθηκαν. Τι γίνεται τώρα. Δεν τα έχει, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Δεν... Επειδή τα καημένα τα παιδιά στον Πειραιά δεν αισθάνονται καλά που δεν έχουμε ανταγωνισμό. Ναι. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Παιδιά, ένα μείον 5 στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα τονώσει το ενδιαφέρον της Σούπερ Λίγκας. Όχι, στεριά. Αισθάνονται καλά. Γιατί αυτό είναι που γράφουν τελευταία. Ότι το έχουμε αποδεχτεί. Οκ. Okay. Μας το πήραν το πρωτάθλημα. Γιατί εννοείται πως δεν το έχασαν. Αλλά παίζουμε την καλύτερη μπάλα. Μας γεμίζει αυτό. Και ξέρουμε ότι του χρόνου θα επανέλθουμε πολύ πιο δυνατοί και θα επιστρέψουμε στα πρωταθλήματα. Αυτό λένε τώρα. Δεν θέλουν να. Δεν υπάρχει περίπτωση να παλέψουν για κάτι. Γιατί είναι ικανοποιημένοι που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Η ομάδα είναι οικογένεια, πανηγυρίζει τα γκολ. Όπως διαβάσαμε. Γιατί ως γνωστόν πολλές ομάδες βάζουν γκολ και δεν πανηγυρίζουν. Γιατί να πανηγυρίσεις. Πρωτάθλημα στο YouTube. Καλά, άστο, το κάνουμε και στο Focus 4. Πρωτάθλημα έχουν πάρει σε 5-6 διαφορετικές κατηγορίες. Β' γύρου, social media. Πού να σταματήσει την ομάδα αυτή. Καλύτερο λοιπόν... ποδοσφαίρου. Τα πάντα όλα αριστερά. Άστο τώρα. Τους βαρέθηκα. Είναι ωραία. Όχι, δεν τους βαριέσαι. Τους βαρέθηκα. Γελάς, διασκεδάζεις. Διασκεδάζεις, ρε, γιατί θα ασχολείσαι δηλαδή. Κάτσε να μάθουμε πρόοδο, είναι καλά. Την έβγαλε τη συνέντευξη. Είχαμε κανένα διάλειμμα απρόοπτο. Για λίγο νεράκι. Πού είναι αυτό ο σταθμό, είναι στον 50ο όροφο, ξαναλέω. Πρόεδρε, λίγο. Λίγο κράτη. Λίγο κράτη. Για σένα, όχι για εμά, για την υγεία σου πάνω απ' όλα. Σοβαρά τώρα για την υγεία σου πάνω απ' όλα. Εντάξει. Γιατί λίγο κράτη. Μια δυσκολία, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός και να λέω αν ήσουν από το γυμναστήριο ή κουρασμένος, οπότε καταλαβαίνουμε. Το γυμναστήριο, ρε. Αλλά γενικότερα ξαναλέω, μετά τα 40 ο άντρας πρέπει λίγο να είναι προσεκτικός. Εγώ θα κλείσω με τη φράση: δεν μπορώ να προσπαθώ να πείσω καθημερινά ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον Λίμπερο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε και σήμερα. Αφού είπαμε τα γύρω-γύρω. Νομίζω πάμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά. Στα του ΠΑΟΚ, τη προετοιμασία για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε μεγάλο βαθμό. Απλά πλέον ο ΑΚΠΟΜ νομίζω ότι είναι κανονικά διαθέσιμος. Προφανώς με δεμένο χέρι, αλλά μπορεί να αγωνιστεί. Και νομίζω ότι θα τον δούμε και επιστροφή στην αρχική ενδεκάδα του ΑΚΠΟΜ. Από εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, αλήθεια είναι, τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κυκλοφορεί ένα σενάριο για το αριστερό άκρο της άμυνας που θέλει Κρέσπο,
Αλλά δεν βρίσκω λόγο να σου πω την αλήθεια να μην παίξει ο Γιαννούλης και να μείνει κανονικά το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα και Μάτο στα δεξιά. Ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και πιο πολύ με υπόθεση αυτό, γιατί μέχρι εχθές δεν υπήρχε κάποια δοκιμή σχήματος. Σήμερα προπόνησαν στις 11 στην Μεσήμβρια. Λογικά τώρα θα είναι στα τελειώματα, αν δεν έχει τελειώσει. Οπότε από αύριο νομίζω ότι θα έχουμε εικόνα για το τι ετοιμάζει ο Ρουμάνος και τι σκέφτεται με βάση τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα μεσοεπιθετικά επιλογές. Δηλαδή υπάρχει ο Πέλκας, υπάρχει ο Μπίσεσβάρ, υπάρχει ο Ζαμπά, υπάρχει ο Λιμνιός. Ναι, όντως. Όντως είναι εκτός ο Ενρίκε, ο οποίος φήμες λένε Στέργιο ότι παλεύει πάρα πολύ για τον τελικό. Και το πιστεύει κιόλας ότι προλαβαίνει να είναι διαθέσιμος κανονικά. Κοίταξε, είναι γνωστό. Και πάει καλά και από θεραπεία του γενικά. Ότι η θέληση να επιστρέψεις και γενικότερα η ψυχοσύνθεσή σου το διάστημα της αποθεραπείας παίζει ένα 30%, 40% στο αν θα επιστρέψεις πιο γρήγορα από ό,τι απαιτείται. Αν το θέλει πάρα πολύ ο Ενρίκε. Νομίζω μπορεί... ξέρουμε και οι δύο μας ότι όχι απλά το θέλει. Νομίζω μπορεί να τα καταφέρει. Το θέλει στο 150%. Και αν είναι έτοιμος 100%, θεωρώ ότι ο Λουτσέσκο θα τους περιλάβει και στην αποστολή. Ναι. Εγώ πλέον είμαι... Έχω πολλές πιθανότητες στο μυαλό μου ότι θα συμβεί αυτό. Και ο ίδιος δηλαδή το πιστεύει πάρα πολύ. Κοίταξε, θα υπάρχει ένας προβληματισμός ευχάριστος στο Λουτσέσκου εάν σε... αν με το καλό ΠΑΟΚ φτάσει στο τελικό της 11ης Μαΐου, αν είναι ok και μάχημοι και ο Πέλκας και ο Ελκαντουρί και ο Λιμνιός και ο Ζαμπά, ναι. Δεν μπορείς να πάρεις και 6 εξτρέμ. Αλλά επειδή υπάρχει γενικότερα λειψανδρία στη σημερινή φάση, μόνο απίθανο δεν είναι ο Ερίκη να είναι μέσα. Γιατί όντως έχει πολλή ποιότητα και μπαίνοντας ως αλλαγή στο 50, στο 60, στο 70, μπορεί με μία ενέργεια να αλλάξει ένα τελικό. Μα το έχει κάνει. Στο Βόλο. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας παίκτης σε πολλά παιχνίδια που μπήκε, το έκανε άνω κάτω υπέρ του ΠΑΟΚ. Είτε με ασίς, είτε με κάποια κούρσα, είτε με κάποιο γκολ. Για τον Καντουρί δεν ξέρω. Γιατί γενικά έχω στο μυαλό μου ότι ο Καντουρί είναι ένας παίκτης που αν δεν φτάσει στο 100% μετά από τραυματισμό δεν μπαίνει εύκολα. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβει μια καλή κατάσταση τότε. Αλλά με αυτά που μαθαίνω για τον Ερυνέη και δεν θα μου κάνει εντύπωση να είναι διαθέσιμος. Έχουμε live από Μεσήμβρια. Ναι. Τώρα. Μιλάει ο Δημήτρης Πέλκας. Περίμενε. Θα τον ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να ακούσουμε και το Ράδομαν Λουτσέσκου από τη Νέα Μεσημβρία. Πάντως μέχρι να συντονιστούμε με τη Νέα Μεσημβρία, παιδιά, μπείτε στο ΠΑΟ 24. Έχουμε μαζέψει τα καλύτερα post στο Twitter για τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Γράφει ένας φίλος, καταλάβατε τώρα που προέρχονται όλα τα εξουσιαστικά και αυταρχικά αποθυμένα του Βαγγέλη Μαρινάκη, να είσαι πάμπλουτος, εφοπλιστής και να διαβάζεις κείμενα όπως εξάγνωνος μαθητής της Α Δημοτικού. Αυτό για τα ηλεκτρικά το είπαμε. Πραγματικά μεγάλη απορία. Είμαστε έτοιμοι. Ακούμε Δημήτρη Πέλκα. Ο προπονητής μου έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Με εμπιστεύεται και με βάζει να παίξω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Φυσικά όταν σκοράζει, όταν κάνει assist, βοηθάς πολύ παραπάνω την ομάδα σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά φέτος είχα και κάποιες ατυχίες με τον τραυματισμό μου. Με κράτησε τώρα ένα μήνα έξω. Όπως είπες και εσύ, όλοι οι ποδοσφαιριστές τρέφονται από τα γκολ, ειδικά οι φιλογενείς. Βαίνει η ψυχολογία σου. Χάρηκα πολύ που σκόραρα, δεν χάρηκα που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε για να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά όπως είπα και πριν, πλέον προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να μπούμε την Κυριακή και να τελειώσουμε. Αυτό το θέμα των τραυματισμών, πώς το συζητάτε μέσα στην ομάδα, είναι κάτι που σας προβληματίζει? Ναι, σίγουρα. Είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι τώρα τελευταία με τον Αντρέα, πιο νωρίς με τον Μαωρίσιο, ακόμη πιο νωρίς τον Πόντου. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Ειδικά το συμβαίνει σε κοντινούς ανθρώπους που είναι κάθε μέρα είστε μαζί και βλέπεις στεναχώρια αυτή που πάνε γενικά σε όλο το group. Και ο Αντρέα τώρα τελευταία που έγινε το τελευταίο στο κλινικό ήταν πραγματικά μας παράγει στην καρδιά που λέμε, γιατί έχει κάνει είναι τόσο κομβικός παίκτης, έχει κάνει τόσα πράγματα στην ομάδα, όχι μόνο αγωνιστικά, γενικά σαν προσωπικότητα, σαν όπως είχα αναφέρει και πριν κάποιες μέρες στο
φουστώσει στα social media ότι είναι άνθρωπος ταπεινός, έχει κερδίσει τόσο πολλά πράγματα στην καριέρα του. Έχει πάρει Euro, έχει παίξει τον ημιτελικό του Champions League και έχει κερδίσει τη Real στο πρώτο μάτς του και είμαι στην Bournemouth. Έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα και άμα το ζήσει καθημερινά αυτόν τον άνθρωπο θα δει πόσο απλός ο άνθρωπος είναι, ταπεινός, βοηθάει συνέχεια τους μικρότερους, βοηθάει όλους όσους μπορεί μέσα στα αποδυτήρια έξω από αυτά πραγματικά. Και ήταν και πιο πολύ εγώ πρόσωπο γι' αυτό συνολήθηκα για τον άνθρωπο Βιερίνια, γιατί είναι πραγματικά ξεχωριστός, έχει πιστεύει στις καρδιές όλων, είτε είναι φίλοι του ΠΑΟΚ είτε δεν είναι, γιατί το δείχνει με την παρουσία του αυτό στα ελληνικά γήπεδα και τα έχει δείξει στο εξωτερικό. Οπότε εντάξει, σίγουρα μας επηρεάζει αυτό το πράγμα που θέλαμε δίπλα μας. Και όλοι πιστεύουν την Κυριακή θα είναι και ένας παραπάνω λόγος να παίξουμε γι' αυτόν. Τώρα ίσως λίγο περισσότερο πρέπει να είστε εσείς δίπλα του από ότι ήταν αυτός δίπλα σε εσάς τον προηγούμενο καιρό. Ναι, όλοι θα είμαστε δίπλα του, το έχουμε πει, το ξέρει ο ίδιος βασικά. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι είναι. Υπάρχουν για όλους μας δύσκολες στιγμές. Κι εγώ είχα περάσει δύσκολες στιγμές μέσα στον χρόνο, ήταν δίπλα μου όλοι. Έτσι είναι οι ομάδες. Πρέπει να είναι ένα δεμένο γκρουπ, γιατί μόνο γι' αυτό και ομαδικό το άσχημα, μόνο έτσι καταφέρεις να έχεις επιτυχίες. Σωργένη. Επειδή είπες, όχι, μα τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε, τα ίδια θα ρωτάμε. Επειδή είπες ότι είναι η αγάπη από παντού για τον Βιερίνια έχει ισορροπήσει, καθόλου είναι πολύ δύσκολο, αλλά δέχτηκε τόση πολύ αγάπη και σίγουρα το βοήθησε έτσι πως μιλάτε, αυτό θέλω να πω, σε αυτό το διάστημα της εβδομάδας. Ναι, είναι λογικό, όπως είπα και πριν, το έχει καταφέρει ο ίδιος αυτό, να έχει πάρει τόσο πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Διότι είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, αγωνιστικά, εξαγωνιστικά, παραδείγματα πάρα πολλά. Οπότε δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην δεν στεναχωρήθηκε με αυτό που του συνέβη. Πριν από λίγο είπε ο Κωστής ότι για λίγο ήταν γκολ τίτλο αυτό που είχες βάλει στη Λάρισα. Κλείνοντας τα μάτια και σκεφτόμενος κάτι, μπορεί να έρθει ένα άλλο δικό σου γκολ τίτλο τώρα την Κυριακή. Σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές το σκέφτονται αυτό, όπως και εγώ. Όλοι θέλουμε να βάζουμε γκολ, να κερδίζει η ομάδα. Ειδικά το που είπες και εσύ που κάποια είναι και γκολ τίτλου. Σίγουρα θα δίνουν ακόμα παραπάνω χαρά, αλλά το σημαντικότερο, όπως είπα και στις αρχές και πριν, είναι ότι πρέπει να κερδίσουν. Να κάνουμε τα πάντα όλοι μέσα στον χώρο ώστε να, για το καλό της ομάδας να κερδίσει η ομάδα και στο τέλος θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και να βάλουμε το γκολ. Ήταν η εκατοστή συμμετοχή και τη γιόρτασε με γκολ. Και προσωπικά δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία να σου πω την αλήθεια στους αριθμούς. Θέλω να ρωτήσω, εσείς ποδοσφαιριστές ασχολείστε καθόλου με τους αριθμούς και εσύ προσωπικά ειδικά ασχολείσαι με τους αριθμούς? Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα καν ότι είναι το εκατοστό μάτς της Super League. Σίγουρα ασχολούνται πολλοί ποδοσφαιριστές να βλέπουν γενικά στατιστικά. Εγώ προσωπικά μου αρέσει να βλέπω στατιστικά και άλλων ποδοσφαιριστών. Είναι ωραίο να ασχολείσαι εσύ με στον χώρο, να ενδιαφέρεις, να βλέπεις, να βάζεις στόχους, να προσπαθήσεις να κυνηγάς κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, να τον ξεπεράσεις στα στατιστικά και στα υπόλοιπα. Οπότε θα σου έλεγα ότι ναι, εγώ προσωπικά ασχολούμαι. Καθαρά αγωνιστικά το παιχνίδι απέναντι ο Λεβαδιακός που έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά, αυτό επηρεάζει το χαρακτήρα. Πώς το περιμένεις να πάει αυτό το παιχνίδι? Κοίταξε, εμείς κάθε μάτς βλέπουμε, μπαίνουμε στον 8ο χρόνο να κερδίσουμε. Οποιοδήποτε έδρα για να είναι, οποιοδήποτε στάδιο είναι, είτε είμαστε καλά, είτε δεν είμαστε καλά. Έτσι, αυτή την Κυριακή πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα όλη αυτή τη βδομάδα που προσβλέπουμε πολύ καλά προπονήσεις. Να μπούμε μέσα από την αρχή δυνατά, να κυριαρχήσουμε, γιατί πιστεύω στο δικό μας χέρι θα είναι όλο το παιχνίδι. Άστα που έχει πέσει ο Λεβαδιακός, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν για διακοπές. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρώτο της βαθμολογίας, όλοι θέλουν να κερδίσουν μια ομάδα που δεν έχει κάνει καμιά είδα στο πτάθμο. Οπότε εμείς θα το κάνουμε εύκολο στον αγώνα. Δεν είναι συνήθως το φαινόμενο μετά από αγώνα και ειδικά από εκτός έδρας αγώνα να έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο της ομάδας. Αυτό όμως συνέβη την περασμένη Κυριακή και μάλιστα συνέβη σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο. Συνέβη στο μνημείο των Τεμπών. Νομίζω ότι ήταν κάτι γενικά πολύ ξεχωριστό, ασχετά αν αλλιώς είχε προγραμματιστεί να συμβεί, ως, δηλαδή με τη λογική της φιέστας, και αλλιώς συνέβη. Ακόμα και έτσι έχει τη δική του σημασία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σίγουρα είναι το σημείο εκείνο, όπως δήλωσα και πριν 2-3 μέρες. Όποτε θα μπορούμε, θα έχουμε την ευκαιρία, κάθε χρόνο στο μνημόσιο θα είμαστε εκεί, θα τιμάμε αυτά τα παλικάρια που πραγματικά έχασαν τη ζωή τους για την ομάδα που αγαπούσαν. Σίγουρα θα είναι μαζί μας και με τον κόσμο και με την ομάδα, από εκεί ψηλά θα βοηθάνε, θα δίνουν όθηση. Μας άρεσε πολύ που τους είδαμε και όχι μόνο στα ΤΕΜΠ, ήταν σε κάθε διαδρομή υπήρχαν φίλαθλοι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία, το θέλουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί δεν έχουν ζήσει καν πρωτάθλημα, όπως και εγώ μέσα σε αυτούς. Κάνουν τα πάντα να δείξουν και αυτή την αγάπη τους, να δείξουν ότι προσφέρουν, ότι είναι και αυτοί μέλη
αυτής της πορείας και όντως είναι, γιατί πραγματικά είναι η δύναμη που μας δίνει ο κόσμος όταν υπάρχει όλη αυτή η θετική ενέργεια, είναι απίστευτη, σου δίνει μεγάλη όθηση. Σ' αρέσει να τους βλέπεις δίπλα σου, τους νιώθεις όντως σαν έναν παραπάνω ποδοσφαιριστή στον χώρο. Οπότε μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε, να τους θέλουμε όλους την Κυριακή στο γήπεδο όπως αυτοί ξέρουν καλύτερα να το κάνουν και να μας υποστηρίζουν. Και πραγματικά ελπίζω την Κυριακή να είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε κάτι άλλο. Θέλεις να πεις κάτι άλλο που δεν ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε? Τίποτα, όχι, αλλά... Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καιρός. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Πέλκα. Θα δούμε αν θα ακούσουμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μένουμε εμείς σε επαφή. Το έχουμε στο νου μας. Και θα δούμε αν θα ακολουθήσει και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν θα τον ακούσουμε. Αναφέρθηκε στον Αντελίνο Βιερίνια και στον εαυτό του και στην προσμονή που υπάρχει για το πρωτάθλημα, αλλά και για το κύπελο. Ο Πέλκας είναι γενικά νομίζω από τους παίκτες που τοποθετούνται για όλα και σε κάθε χρονική στιγμή όποτε χρειαστεί. Γενικά τα λέει ωραία, Στέργιο. Ναι. Είπε ωραία πράγματα και το Βιερίνια όπως όλοι αυτές τις ημέρες. Με αφορμή αυτό θυμήθηκα το βίντεο που ετοίμασε ο ΠΑΟΚ και δεν σχολιάσαμε κάτι χθες. Το είδες? Το είδα, ναι. Το βίντεο για τον Αντρέ. Εντάξει. Νομίζω μπαίνει στο top 10 των κορυφαίων βίντεο που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά ένα βίντεο που σε αγγίζει, ένα βίντεο που μένει, πάρα πολύ ωραίο. Με κακή αφορμή βέβαια, μια πολύ κακή στιγμή για τον αρχηγό, αλλά το αποτέλεσμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μίλησε ο Πέλκας για τον Βιερίνια, μίλησε για το μάτς με τον Λεβαδιακό, μίλησε για όσα έζησε η ομάδα την Κυριακή. Νομίζω ότι ο Πέλκας, επειδή νιώθει από ΠΑΟΚ γενικά, δεν του έκανε εντύπωση. Δεν είναι από τους παίκτες που εντυπωσιάστηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πιο πολλοί ξένοι ήταν που το χάρηκαν. Εσύ ήσουν και εκεί. Εγώ πληροφορήθηκα, Στέργιο, ότι ο Ολιβέιρα το έζησε πολύ. Ναι. Ειδικά στο Μακεδονία Παλάς. Ήταν αυτός που το έζησε παραπάνω, ναι. Ήταν ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Έγιναν ένα με τον κόσμο πολύ. Εντάξει, είπαμε ότι γενικότερα και η ομάδα αυτές τις μέρες ζει στιγμές που οι περισσότεροι δεν τις έχουν ξαναζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή με την Μεσήμβρια για το αν θα έχουμε τον Λουτσέσκου. Και επειδή βλέπω ότι συνεχίζεται το live, νομίζω ότι τον έχουμε τον Λουτσέσκου. Γιατί λογική αυτό λέει, εντάξει. Αν τον έχουμε, θα συνδεθούμε να ακούσουμε και τον προπονητή. Πάντως για να κλείσουμε μετά του Πέλκα. Και ο Δημήτρης Πέλκας και οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω στον ημιτελικό και στον τελικό από τη στιγμή που λείπουν πλέον αρκετοί κομβικοί παίκτες της ομάδας. Δεν είναι ένας ή δύο, το έχουμε ξαναπεί. Είναι και ο Μαωρίσιο, είναι και ο Βέρμπλουμ, είναι και ο Βιερίνια. Θα πρέπει λοιπόν και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ και ο Ακπόμ και ο Σάχοφ και ο Λιβέιρα να δώσουν κάτι παραπάνω ο καθένας. Γιατί εντάξει, σίγουρα έχει ο ΠΑΟΚ το υλικό και την εμπειρία και τη θέληση να πάει μέχρι τέλος της διαδρομής, αλλά δεν μπορεί κανείς να περάσει μπάι ή στον ντούκο την απουσία του Βιερίνια, του Μαωρίσιο και όλων των υπολείπων. Ναι. Χάνει ο ΠΑΟΚ πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι, συμπεριλαμβανομένου του Πέλκα που είναι από τους παίκτες που ζουν περισσότερο την όλη προσπάθεια όντας παιδί του ΠΑΟΚ, να δώσουν ένα 5% παραπάνω. Δεν χρειάζεται πολύ παραπάνω. Ένα 5% να δώσει ο καθένας από τους παίκτες που θα αγωνιστούν στον ημιτελικό με την Τρίπολη και κυρίως στον τελικό, και το βράδυ της 11ης Μαΐου ο ΠΑΟΚ να γιορτάζει με δύο τρόπαια στην κατοχή του. Γιατί νομίζω, αγάπη, το μεγάλο πάρτι εκεί θα γίνει. Καλά, σίγουρα. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα κοπάσουν τα πανηγύρια της Κυριακής για το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά το πολύ μεγάλο πάρτι που μπορεί να κρατήσει 2, 3, 5, 10 μέρες στην πόλη και όχι μόνο, θα ξεκινήσει από το βράδυ της 11ης Μαΐου και μετά, εφόσον πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί κοίτα, το περσινό πάθημα, τέλος πάντων, της ΑΕΚ, που δεν είχε την εικόνα που περίμεναν όλοι στην ΑΕΚ, στον τελικό, σου δίνει λίγο να καταλάβεις ότι πρέπει να παραμείνεις κάπως
προσγειωμένος, συγκεντρωμένος και στον ημιτελικό και στον τελικό. Γιατί δεν μπορείς να πας άδειος εκεί. Θα το πληρώσεις, ναι, αν το κάνεις. Δεν μου λες να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο πιο νωρίς τώρα και να παρακολουθούμε Λουτσέσκου και να κόψουμε αν χρειαστεί. Ναι, ας κάνουμε το διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίζι Καζίνο. Κλείστε εγκαίρως θέσεις για την κυρία επιθεώρηση Παρασκευή Σάββατο, τελευταίες δύο παραστάσεις. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Θέατρο Βεργίνα, Ρίτζεσι Καζίνο, εγγύηση και τη διασκέδασή σας και τα δύο. Το στοίχημα είναι μαζί μας. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή, καλύτερες αποδόσεις, όλες οι δυνατότητες live cast out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και φυσικά η Αναδομό που πλέον, έχοντας κλείσει μια δεκαετία ζωής και άψογης λειτουργίας, αποτελεί την καλύτερη επιλογή είτε θέλετε να ανακαινήσετε ένα δωμάτιο, είτε ολόκληρο το σπίτι, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε το εξοχικό. Πολλές επιλογές, τα πακέτα. Έξι άτοκες δόσεις με την εγγύηση που σας προσφέρει το όνομα της Αναδομό και η τεχνογνωσία και η εμπειρία των ανθρώπων της Αναδομό. Πάμε στο διάλειμμα και είμαστε αναμονή για τις δηλώσεις του Ράφα Λουτσέσκου. Την μεσήμβρια θα ακούσουμε Στέλιο Μαλεζά. Από λεπτό σε λεπτό, δευτερόλεπτο βασικά, θα συνδεθούμε με την μεσήμβρια. Και ο κόσμος, τι σεζόν ήταν αυτή για σένα που πέρασε και φτάνει στο τέλος της πλέον? Πώς τη βίωσες, τι έχεις στο μυαλό σου από αυτήν τη σεζόν? Γιατί για όλους μας φάνηκε περίεργη αναφορικά με σένα. Το είδα από άλλη οπτική γωνία. Ενός φιλάθλου, όπου χαίρεσα τα παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια τους, αλλά είχα και το άγχος του ποδοσφαιριστή, όπου με τον τρόπο μου ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, είτε στις προπονήσεις, είτε σε οποιαδήποτε φορά θα μου δινόταν η δυνατότητα να βοηθήσω και στον αγωνιστικό χώρο. Γεννημένος 1985, αλλά μηνών στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Δεν ρωτάω καν αν θυμάσαι κάτι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι βρήκαμε έναν ο οποίος είχε γεννηθεί στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. 11 Μαρτίου 1985 τα γενέθλια. 11 Μαρτίου 1985, ναι. Ήμουνα λίγο ημερών. Δεν ξέρω αν είχα σαραντήσει. Αλλά το σημαντικό είναι το τώρα. Να κοιτάξουμε την Κυριακή να πάνε όλα καλά για να το ζήσω όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι συμπαίκτες μου, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, όλοι οι φίλαθλοι, να το ζήσουμε, γιατί εφόσον κάνουμε τη δουλειά μας την Κυριακή, θα είναι κάτι μοναδικό. Ναι, εντάξει, το σημαντικό είναι το τώρα, δεν διαφωνούμε. Αλλά για να λέμε και κάποια πράγματα έτσι με τη γλώσσα της αλήθειας, ήσουν μέλος των ομάδων την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, του 2000, που πολλές φορές θέλανε τόσο πολύ και τόσο έντονα το πρωτάθλημα, πλησίασαν ενδεχομένως κάποιες φορές σε αυτό. Οπότε αυτή η δίψα, η οποία ήταν ακόρεστη μέχρι και σήμερα, την ένιωσες πως ήταν τότε, χωρίς να καταφέρετε να φτάσετε τότε στην πηγή να πιείτε νερό, ενώ όπως όλα δείχνουν, αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό. Έχω περάσει πολλές καλές και κακές στιγμές. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές. Στιγμές όπου ήμασταν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου ο κόσμος απ' έξω δεν τα γνωρίζει αυτά. Στιγμές, χρονιές υπομονής, χρονιές όπου ελπίζαμε δικαιολογημένο να κάνουμε κάτι, ελπίζαμε αδικαιολόγητα ότι μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι την Κυριακή να επιτέλους να επιτευχθεί ο στόχος μας, ο στόχος ετών, στόχος όπου αν μη τι άλλο, όχι μόνο αυτή τη χρονιά, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές είχαμε θέση στην ομάδα. Ποια είναι η πιο μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκείνες τις φορές που δικαιολογημένα πιστεύατε ότι μπορούσατε να κάνετε κάτι και φτάσατε κοντά στο να κάνετε κάτι και δεν το κάνατε, ενώ μπορούσατε να το κάνετε τώρα? Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά πιστεύεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις? Είχαμε κάποιες στιγμές, όπως ήταν το 2010, όπου με την ομάδα του Σάντος φτάσαμε αρκετά κοντά. Είχαμε τη χρονιά την προπέρσινη με προπονητή τον Βλάντα Νίβιτς, την περσινή με την πρώτη χρονιά του κ. Λουτσέσκου.
Νομίζω ότι η διαφορά με τη φετινή είναι ότι οι διαφορές των προηγούμενων ετών με τη φετινή χρονιά είναι ότι στη φετινή χρονιά δεν είχαμε χάσει βαθμούς στα πρώτα παιχνίδια. Ενώ άμα κοιτάξουμε στα προηγούμενες χρονίες που διεκδικούσαμε κάτι μέχρι τέλους, στις πρώτες αγωνιστικές είχαμε βρεθεί αρκετά πίσω από τις ομάδες, κάποιες φορές μέχρι και 10 βαθμούς και 11. Προσπαθούσαμε να κάνουμε το comeback, φτάναμε μέχρι την πηγή, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε τον τίτλο, γιατί όπως ανέφερα και πριν, είχαμε χάσει πολλούς βαθμούς στους πρώτους αγώνες και οι άλλοι είχαν το αβαντάζ ότι έστω και με ένα χ δεν θα χάνω τον κόσμο, ενώ εμείς είχαμε την πίεση ότι με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα θα ήμασταν τελείως εκτός στόχου. Σε σχέση με τη δεκαετία του 2000 που μνημονεύουμε, η μόνη συνδετική ποδοσφαιρική κρίκη, γιατί εκτός από ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλά άτομα, ήθελα να πω, στην ομάδα με πολύ σημαντικό ρόλο, φροντιστές, βοηθοί, όλοι αυτοί, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών ήταν και τότε. Όμως από εκείνη την δεκαετία είστε μόνο εσείς και ο Αντρέα. Οπότε νομίζω ότι έχεις να πεις κάτι περισσότερο για το Βιερίνια, γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ήταν και ο Γλύκος. Ήμασταν οι τρεις που όντως συνδέουμε τις δύο δεκαετίες. Τώρα για τον Αντρέα, τι να πω. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο έδωσε τα πάντα για να κατακτηθεί. Έκανε ένα πρωτάθλημα που βοήθησε σαν αρχηγός και εξελάσπιση στην ομάδα στις δύσκολες στιγμές. Μια προσωπικότητα την οποία όλοι την σεβόμαστε, όλοι την θαυμάζουμε. Αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και άτυχες στιγμές όπου δεν μπορείς δυστυχώς να τις καταλάβεις από πριν, έτσι ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις. Είναι εύκολο για τα ποδήλατα να κρατηθούν έξω από τον γενικότερο παροξισμό και να κάνουν focus σε αυτό το ένα πιθανότητα τελευταίο παιχνίδι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που βλέπω με τα παιδιά, που συζητάμε με τα παιδιά, αυτό το οποίο έχουμε μέσα στην ομάδα είναι ότι δεν θεωρούμε σίγουρο, δεν θεωρούμε δεδομένο ότι ακόμα έχει κρατηθεί το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και ευτυχώς αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι τα μυαλά μας δεν πετάνε. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να σε έχουμε κοντά μας με οποιοδήποτε τρόπο για πολλά χρόνια ακόμα και ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Να εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι ο Στέλιος Μαλεζάς. Στέλιος Μαλεζάς, ρε φίλε. Τον ακούς και ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Πραγματικά. Έχει μια συγκροτημένη σκέψη. Δεν υπάρχει. Μια συγκροτημένη έκφραση. Για όλα. Απόλυτα συνειδητοποιημένος, αρχηγός κι αυτός. Γιατί μένουμε όλοι σε πρόσωπο, στο Βιερίνι ας πούμε, που εννοείται πως είναι επίσης μια κατηγορία μόνος του, αλλά ο Μαλεζάς αυτή τη σεζόν, και το λένε όλοι, έχει κάνει φοβερή δουλειά στα αποδυτήρια, πρέπει να υπάρχει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτή η λεγόμενη ισορροπία που πολλοί δεν την λαμβάνουν υπόψη, πόσο σημαντική είναι και μια ομάδα. Ναι. Χρειάζεται να έχεις και παίκτες όπως ο Στέλιος Μαλεζάς. Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τον Γενάρη που ήρθε ο Ίγκασον. Σε αγώνες που έπαιξε ας πούμε, ο Χατσερίδης. Ναι. Με βάση και την εικόνα του Χατσερίδη. Ναι, με βάση την εικόνα του Χατσερίδη και με βάση την εικόνα του Στέλιου. Δηλαδή, ναι. Είχαμε την ευκαιρία με τον Σταύρο να δούμε τον Στέλιο Μαλεζά στην Ολλανδία και στα φιλικά της Ολλανδίας από κοντά. Ναι. Δεν είναι ο Στέλιος ούτε παλέμαχος ούτε χαριστικά έμεινε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή η εικόνα του ήταν, ξαναλέω, δεν είναι στα επίπεδα του Κρέσπου και του Βαρέλα. Ντάξει. Το ξέρει και ο ίδιος. Ναι, προφανώς. Okay, αλλά ήταν καλύτερος και στην προετοιμασία και στα φιλικά σε σχέση με τον Ευγέν Χατσερίδη. Έγινε όμως μια πολύ μεγάλη επένδυση στον Ουκρανό και έτσι είχε περισσότερες ευκαιρίες έναντι του Μαλεζά. Από τον Γενάρη και μετά που ήρθε και ο Ίγκασον. Δεν πήρε ευκαιρίες ούτε ο Χατσερίδης, ούτε ο Μαλεζάς, ούτε καν ο Τόσκα που αγωνίστηκε κάποια μάτσο στόπερ μέχρι το Δεκέμβριο. Ούτε καν ο Ίγκασον, γιατί είσαι. Ναι, ούτε καν ο Ίγκασον. Ούτε καν ο Ίγκασον. Έπαιξε, εντάξει, δεν χαλάει το δίδυμο βαρύ. Μακάρι να μην χρειαστεί μέχρι το τέλος να μην πάρει κανείς ευκαιρίες να συνεχίσουν οι δυο τους. Τώρα, τι θα κάνει ο Στέλιος Μαλεζάς, αν θα συνεχίσει την καριέρα του ή όχι, θα το ξέρει ο ίδιος. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να παίξει εύκολα δύο χρόνια. Ναι.
σωματικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα. Ναι, δεν έχει. Εντάξει, ενώ δεν, ποτέ δεν έχει ο Στέλιος την top ταχύτητα. Ναι, όχι. Αλλά δύο χρόνια ποδοσφαίρου μπορεί να, να αγωνιστεί εύκολα. Εντάξει, το περίνει. Μπορεί δηλαδή να το τραβήξει λίγο παραπάνω. Σωματικά από τη στιγμή που είναι καλά, φυσική κατάσταση, δουλεύει κανονικά τόσο καιρό. Και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα να παίξει. Ζήτημα αν υπάρχουν ένα-δύο στόπερ από τις ομάδες που είναι από την τέταρτη θέση και κάτω καλύτερη από τον Στέλιο Μαρέζα. Τέλος πάντων, θα αποφασίσει ο ίδιος. Νομίζω ότι αν αποφασίσει φέτος του χρόνου, του παραχρόνου να κρεμάσει τα παπούτσια του, θα έχει μια θέση στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Να πάμε στο να ολοκληρώσουμε το διάλειμμα. Όχι, θα το κολλήσουμε μαζί με το Κεμισή. Για να μην διακόψουμε δύο φορές. Οπότε πάμε τώρα σε ρί και θα κάνουμε λίγο πιο νωρίς το επόμενο για να κολλήσουμε και αυτό. Ναι. Λουτσέσκου, θα έχουμε τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσουμε μέσα από, από το novasports.gr μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Και μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει. Θα βγει αργότερα μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξή του. Γι' αυτό ακούσαμε τον Μαλεζά ζωντανά από τη Μεσήμβρια. Οπότε σε κάποια φάση θα βγει και το Λουτσέσκου η συνέντευξη. Θα την παρακολουθήσετε κι εσείς μέσα από το ΠΑΟΚ 24 κανονικά στην πορεία τη ημέρα. Μικρή παρέθεση. Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο ημιτελικών του Champions League. Ναι. Τότεναμ Άγιαξ στο νέο στολίδι της Τότεναμ, 3η 30 Απριλίου, η ώρα 10 φυσικά. Η Ρεβάνς στην Johan Cruyff Arena, Τετάρτη 8 Μαΐου. Μπαρτσελώνα Λίβερπουλ στην Βαρκελόνη, Τετάρτη 1 Μαΐου, εννοείται στις 10. Και 7 Μαΐου ο επαναληπτικός στο Anfield. Ωραία. Δύο σπουδαίοι ημιτελικοί. Μπορεί να μην υπάρχει αυτό, ξέρεις, που πάντα η ντριγκάρη, η ενδεχόμενη κόντρα Ρονάλντο Μέση, αλλά νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι εδώ τα έχουν καταφέρει με το σπαθί τους. Και η Τότεναμ και ο Άγιαξ φυσικά, και η Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ. Μια τετράδα που είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις ποιος θα φτάσει στον τελικό και ποιος θα κατακτήσει το τρόπεμά τους, και φέτος το Champions League είναι συναρπαστικό. Λέγαμε πριν για το παιχνίδι της Κυριακής, για τα δεδομένα λιγάκι και για την επιστροφή του ΑΚΠΟΜ. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω στο αγωνιστικό κομμάτι. Περιμένουμε ενημέρωση από την πρωινή προπόνηση που ήταν στις 11 στη Μεσήμβρια, να δούμε τι προκύπτει από εκεί. Αν έχουν γίνει κάποιες πρώτες δοκιμές, αλλά έχουμε ακόμα και την αυριανή και το Σαββάτο την προπόνηση, οπότε έχουμε δρόμο για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και είπαμε ότι ο ΑΚΠΟΜ είναι κανονικά, αν δεν αλλάξει κάτι, διαθέσιμος. Ναι. Για την Κυριακή. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε και τα εισιτήρια έχουν τελειώσει. Εξαντλήθηκαν και επίσημα σε 2-3 ώρες, νομίζω, από την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ. Τελείωσε και αυτό. Την επόμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, μεγάλη Τετάρτη, είναι μια live συνέντευξη που θα δώσει ο Μπίσεσβαρ μέσα από τα social media του ΠΑΟΚ. Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε ερωτήσεις μέχρι τότε για να γίνουν στο Μπίσεσβαρ. Τι έχουμε, έχουμε Μπονόβα πάλι. Έχουμε κάτι ζωντανά. Λουτσέσκο έχουμε. Για δώσω, δώσω, ξεκίνησε. We have one more day for the game. To be even more. But I was used to come with you today. Είχα συνηθίσει δύο μέρες πριν. Now you... Even if they told me that we changed the program, I was surprised. Ακόμα και αν μου είπαν ότι αλλάζει το πρόγραμμα, μου προκάλεσε έκπληξη. After the training. Θα έχουμε για άλλη μια ευκαιρία την άλλη εβδομάδα. Ξέρω ότι θα δουλέψουμε και εμάς θα μας δουλέψουμε πολύ. But you will have one more chance next week to see them. Also one more time. After Easter. After Easter. After Easter. Μετά το Πάσχα. After Easter. Πρώτα θα μας γύρει να είμαστε. Λοιπόν, πώς είναι η ομάδα, πώς είστε, πώς κυλήσε γενικά αυτή η εβδομάδα για σας. How did this week go for you? A very good week. Good trainings. Μια καλή εβδομάδα, καλές προπονήσεις. Concentration. Συγκέντρωση καλή από τα παιδιά. Today especially was really a fantastic training. Ειδικότερα σήμερα ήταν μια φανταστική προπόνηση. Huge intensity. Good actions that we trained. Τεράστια ένταση, πολύ καλές ενέργειες τις οποίες δουλέψαμε σήμερα στην προπόνηση. We are going toward the Sunday game in very good condition. Πάμε προς το κυριακάτικο παιχνίδι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. And with a lot of determination. Και με πολύ αποφασιστικότητα για αυτό το παιχνίδι.
Φαντάζομαι ότι το μοναδικό ερωτηματικό το οποίο απασχολούσε τον coach ήταν αυτό του Ακπομ για τον αν έχει συνηθίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα με τον να έρθει στο χέρι. Είναι OK για την Κυριακή. I guess he guessed that the only question mark for Sunday was Ακπομ. If he will adapt with the new situation with this thing in his arm. I don't know. For sure he must adapt himself for the game. But he will be in the group with us. Then starting or coming from the bench, he is with us and he trained very well, as I told you, today, especially today, because maybe yesterday, day before yesterday, were two days of adaptation. Δεν ξέρω αν έχει προσαρμοστεί απόλυτα με τον Άρθικα. Όσο Τζάμπα start to improve his trainings after his injury, then we are going very well in this moment. Από εκεί πέρα θα πρέπει όπως και να έχει να προσαρμοστεί, θα βρίσκεται στο group είτε ξεκινήσει είτε όχι. Ενδεχομένως σήμερα να ήταν μια καλύτερη προπόνηση για αυτόν, καθώς τις δύο προηγούμενες μέρες ήταν περισσότερο προσαρμογή. Και ακόμα και ο Λέο Ζάμπα που βρισκόταν εκτός το προηγούμενο διάστημα, τον βλέπουμε να βελτιώνεται συνεχώς μέσα στη ροή των προπονήσεων. Οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι το τρίτο σε σειρά παιχνίδι που η ομάδα καλείται να κρατηθεί έξω από την ατμόσφαιρα και να. Είναι focus, είναι η ομάδα. It's the third consecutive game that the team has to try to stay out of the atmosphere that is around the club. Is the team focused for this situation? But always the team had been focused. Πάντα η ομάδα είχε τη συγκέντρωση της. Before in Larissa and also as a game analyzing without emotions, the game was a good game. Creating a lot of opportunities. Unfortunately for us, the ball didn't enter, and one action of the opponents, just one action, was finalized with a fantastic goal. This is in football, but the width, the determination in a hard pitch, because the pitch wasn't so good against a team that had to play for their lives, for saving a category. Yes, I can tell you that the team was focused. And as I said, we made a step in front after the game against Larissa, coming here before the last two games and being very, very, very close of this title that we hope we wait for a long time. And I might tell you that it's a strange situation for us because also in this case on the pitch we made the point that yes, is this the situation to make us today champions and we have to fight again to make another time champions. Ακόμα και στη Λάρισα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αφού το αναλύσουμε καλά μπορούμε να δούμε ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Από εκεί πέρα η μπάλα δεν έμπαινε μέσα στα δίχτυα. Ο αντίπαλος με ένα φανταστικό γκολ κατάφερε να ισοφαρίσει έχοντας μία ευκαιρία. Παίζαμε σε ένα δύσκολο γήπεδο δεδομένων των συνθήκων. Η Λάρισα ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε για τη ζωή της. Αλλά από εκεί πέρα αυτό που τόνισα και μετά το παιχνίδι είναι ότι κάναμε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον δικό μας στόχο, ο οποίος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση, μια περίεργη κατάσταση, στην οποία θα πρέπει να οδηγηθούμε να ξανακερδίσουμε το πρωτάθλημα, γιατί μαθηματικά με βαθμούς μέσα στο γήπεδο μιλώντας έχουμε κερδίσει αυτό το γήπεδο, θα πρέπει να οδηγηθούμε να το κερδίσουμε και επίσημα στην έδρα μας. Really, this group is fantastic. Πραγματικά αυτό το σύνολο είναι φανταστικό. Tell me how many teams in the world, tell me or give me one team, one example that won in the pitch and lost by decisions, the league by decisions. And how many teams that started with penalty? How first of all, how many teams in the world started with penalty? There are not too many. And how of this won the second time without being champions? Πείτε μου πραγματικά μία φορά στον κόσμο, πείτε μου μία ομάδα η οποία έχασε ένα πρωτάθλημα από κάποιες επιτροπές τη μία χρονιά και την άλλη ξεκινάει με μείον. Δεν είναι και πολλές οι ομάδες που ξεκινάνε με μείον βαθμούς. Έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έχει κερδίσει για μία ακόμα χρονιά ακόμα. And we had a lot of hard year with a lot of changes from summer during the season, other injury situations which some of them were very serious like Wernblum, Maurizio, now Andre, the last one. Players that maybe they went out for a longer time as Maurizio and Andre in the first part, Omar, El Kaduri, but always the team knew
and the group knew how to react and to make very good performances, winning games and arriving at this point without having the defeat and having the possibility to end the season, the title on Sunday and also without any defeat. Μια χρονιά στην οποία είχαμε πολλά, είχαμε πολλές διαφοκιμάνσεις, είχαμε κάποιους τραυματισμούς οι οποίοι μακροχρόνια μας κόστησαν, πρώτα του Βέρμπλουμ και του Μαουρίσιο και από εκεί και πέρα και του Αντρέ, ο οποίος ήρθε τώρα. Είχαμε τις απουσίες του Μαουρίσιο και του Αντρέ, του Βιερίνια, μέσα στη χρονιά για κάποιους διαφορετικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, το γκρουπ έδειξε πραγματικά το σύνολο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και έδειξε την αντίδραση την οποία έπρεπε. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κλειδώσουμε αυτόν τον τίτλο την Κυριακή. The problems that Pelkas had comparing with last year, the transfer of Priovic during the season. Υπήρξαν προβλήματα με την πρωτοχρόνια εποχή του Πέλκα, η μεταγραφή του Πρίγιοβιτς. New players that came and they had to adapt faster. Some of them perfect, some of them they are in the process of adapting. But the team reacting for this. We are this group is fantastic and we are very satisfied. And we have a huge confidence also for Sunday to win the game and to enjoy and to have this satisfaction of winning the title. Mm-hmm. The second year in a row as performance, but just on time to be able to party for this. Ναι, παίκτες οι οποίοι είναι στην ομάδα. To party on a correct way. Έπρεπε να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την κατάσταση, γι' αυτό λέω ότι αυτό το group είναι πολύ δυνατό. Από εκεί πέρα έχουμε την ευκαιρία την Κυριακή να τελειώσουμε και τον τίτλο, να πανηγυρίσουμε δεύτερη φορά το πρωτάθλημα σε δύο χρόνια. Αυτή τη φορά όμως θα μπορέσουμε μάλλον να κάνουμε και όπως πρέπει αυτό το πάρτι και τη γιορτή για ένα πρωτάθλημα. Not to party is not the correct way to celebrate. Ενδεχομένως να μην είναι σωστή στιγμή να κάνουμε την γιορτή, αλλά θα πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Because after four days we'll have another game in the semi-final. We start also there with an advantage and it is another fantastic performance to win the title and after to have the possibility to win also the cup. Μετά από τέσσερις μέρες έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για τον ημιτελικό του κυπέλλου, στον οποίο έχουμε ήδη ένα προβάδισμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα και από εκεί πέρα να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε και την κατάκτηση του κυπέλλου στο τέλος της χρονιάς. Ο αντίπαλος, ο Λεβαδιακός, είναι μια ομάδα η οποία έχει υποβιβαστεί βάσει των βαθμολογικών καταστάσεων. Αν πιστεύει ότι θα την επηρεάσει το γεγονός αυτό και γενικότερα ποια είναι η άποψή του για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αυρόπονεν, το Λεβαδιακός, a team that mathematically has been relegated. Your opinion about the team? Look, especially because of this situation, I would like not to speak about them. And in any case, in this moment, it's not to speak about opponents, whoever is the opponent, it's to speak just about us. Okay. And what matters is the team, the players, every player, individual, to go inside of the pitch with all his determination, all his confidence that he has achieved until now through all these experiences that we have in this season, and to give everything for the team. And to play as we know to play. Δεδομένως αυτής της κατάστασης δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, χωρίς να έχει σημασία ποιος θα είναι αντίπαλος την Κυριακή, ώστε να τελειώσει η υπόθεση του πρωταθλήματος. Οποιοδήποτε κληθεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί, ό,τι είναι δυνατόν, όλες τις δυνάμεις να θυσιαστεί έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε. Νιώθει ότι γίνεται και ο ίδιος κομμάτι της ιστορίας, γιατί είναι πολλά χρόνια, 16 χρόνων, πού ήταν τότε, Λύκειο, Γυμνάσιο, πού, στο Βουκουρέστι, πού ήταν. You are also becoming a part of the history of PAOK, because before 34 years you were 16 years old. Where have you been in high school in that period, in Bucharest? Yes, probably that time I was in high school. Αν είμαι καλά, γίνεται δεν ήμουν στο Λύκειο, δεν θυμάμαι ακριβώς. But no, it's not this my target, and I never watch for these situations. Αλλά δεν ήταν στόχος μου αυτός, δεν βλέπω ποτέ αυτές τις καταστάσεις. My target is to win the next game. My target is to win
the title now. It's just this that I really want without thinking about the other aspect. My satisfaction is for this. Ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, να κερδίσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Η ικανοποίησή μου είναι αυτή, δεν κοιτάω παραπέρα. Συμφωνείτε με την άποψη, φωνεί με την άποψη ότι όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα οποία έχει καταφέρει η ομάδα σε αριθμούς, σε όλα, θα γίνουν αντιληπτά και θα συνειδητοποιήσουν όλοι, ακόμα και εσείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές μετά από καιρό, ή είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεστε από τώρα, το μέγεθός τους και το τι σημαίνουν. Do you agree with the opinion that all this that this team is achieving with numbers or without numbers is something that we don't realize so much now and we will realize it even us that we are so involved after many years? Or months maybe. Or months maybe. Yes, I totally agree because it's fantastic. And if you think in the world how many teams achieved this performance for more than 1 year, not to lose one game and to draw just 4 times, having a lot of problems. And I just mentioned this of -2 and what happened last year. Having now we are in front of the 30 game home in the league, mm-hmm. and we have 28 victories and one draw. It's unbelievable. Yes, all these numbers are fantastic, but probably no one in this moment is thinking about these numbers. Even us, we don't think too much about this, and maybe we don't think at all about this. Because the focus is to take the 3 points that we needed in the previous games to be closer of the title, and we are focused now to take the title on Sunday. Η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα, αλλά πραγματικά είναι πολύ λίγες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο που μπορούν να καταφέρουν κάτι τέτοιο, να έχει περάσει ένας χρόνος και παραπάνω και να μην έχεις ιτηθεί. Τώρα φτάνουμε στο 30ο παιχνίδι στην έδρα μας όλη αυτή την περίοδο και έχουμε 29 νίκες και μία ισοπαλία. Είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα σε όλο αυτό, καθώς είμαστε επικεντρωμένοι στον μεγαλύτερο στόχο μας. Ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να το δούμε λίγο διαφορετικά. I would mention just one word, mentality. Θα σημείωνα μόνο μία λέξη όσον αφορά αυτό, την νοοτροπία. This team has achieved a mentality of a winner. Η ομάδα έχει πετύχει μια νοοτροπία νικητή. We had this fantastic series, and you cannot achieve this fantastic series if there is not a mentality of the group of fighting in every game. Έχουμε αυτό το φανταστικό series, δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε όμως αν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Because there are moments, some moments when something could be wrong. There are situations that work against you. Look, the fantastic teams that spend hundreds of millions, like Paris Saint-Germain, Juventus, in the league, they lose 1, 2, 3 games, they lose. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να πάει κάτι στραβά, δείτε ακόμα και τις μεγάλες ομάδες που επενδύουν εκατομμύρια ευρώ, όπως η Paris Saint-Germain, που μπορεί να χάσουν κάποια παιχνίδια, μπορεί να γίνει αυτό. And there are a lot of examples, but υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. But the team, no matter what happened during the season, as I said before, with 1, 2, 3, 5 players injured, important players that gave a lot, has entered on the pitch and continue to fight with good results. Αλλά η ομάδα μου οποιοδήποτε πρόβλημα να υπήρξε, ακόμα και τους τραυματισμούς τους οποίους ανέφερα πιο πριν, έμπαινε στο γήπεδο, έδειχνε την αντίδραση και πάλευε για το σωστό αποτέλεσμα. We are crazy when we draw one game. Τρελαινόμαστε όταν κάνουμε ισοπαλία σε ένα παιχνίδι. This, from one point of view, is a good sign, because it means this, that this team, no matter who is inside of the pitch, want in any case to win the game. Απ' τη μία είναι ένα καλό σημάδι, γιατί χωρίς έχει σημασία ποιος είναι μέσα στο γήπεδο, δείχνουμε τη σωστή νοοτροπία ότι δεν θέλουμε να χάσουμε βαθμούς. On the same time, you have to have a balance, because without balance in football you don't succeed. Την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί χωρίς την ισορροπία στο ποδόσφαιρο δεν επιτυχαίνεις πράγματα. Θέλετε, ξεχάσαμε κάτι να ρωτήσουμε, θέλετε κάτι εσείς να πείτε μήπως?
Do you want to mention something? Did they forget to ask anything? We have a nice trip tomorrow. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Ράσβαν Λουτσέσκου. Κερνάει σήμερα η Νόβα. Αλλάζει τα δεδομένα σε 5 λεπτά. Πριν ολοκληρωθεί με του... Όχι, αφού ολοκληρωθεί και του Μαλεζά, είπαν ότι θα μιλήσει στη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, εσύ αλλάζουν αυτά. Μας κερνάει, Στέργιο. Έχει βγάλει όλη την εκπομπή. Λοιπόν. Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα. Να κολλήσουμε το προηγούμενο, γιατί σήμερα λίγο με τα διαλύματα υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Σήμερα η εκπομπή λέγεται... Πώς να λέγεται? Μεσήμβρια.gr. Μεσήμβρια 24. Δύο παίκτες και ευρωπονητής. Ποτέ ξανά, Στέργιο. Μας κέρασαν οι άνθρωποι. Θα πάμε όμως τώρα στην Κρήτη. Έχει φτάσει μετά ο συνάδελφος. Μετά από ένα Παναγία μου ταξίδι. Χθες μου είπε έφυγε στις 10 το πρωί. Έφτασε σήμερα στις 11 το πρωί. Νορμάλ. Τώρα βέβαια, Στέργιο, να το πάμε με τη δική σου λογική. Εκείνο που μου έλεγες ότι α, παλιά πήγαιναν. Πού μου έλεγες ότι πήγαιναν? Στην Αμερική οι άνθρωποι. για ένα καλύτερο αύριο. 5 μήνες ταξίδι. Πέντε όχι, 3 μήνες κανέναν να φτάσουν. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Ραφαήλ, να τον ακούσεις τώρα, είναι καταβιβλημένο. Χωρίς να έχουν εκείνοι οι άνθρωποι και τάμπλετ και κινητά και τα λοιπά. Δύσκολα και τα λοιπά. Είναι. Και λάπτοπ και τάμπλετ. Δύσκολο είναι, θα μας τα πει. Αλλά τον άκουσα καταβιβλημένο. Δεν θα λυπηθώ τον Ραφαήλ. Δεν θα λυπηθεί τον Ραφαήλ. Όχι, καλή παρέα είχε. Πες το λίγο το βγει τώρα. Θα το πω. Τον έχουμε. Τον περιμένουμε, τον πήραμε. Δεν σε βλέπω. Το περιμένουμε, λέει. Οκ. Okay. Θα τα πει με το που θα βγει τώρα. Θα τα πω, ναι. Ωραία, θα το πει ότι δεν το λυπάσαι, δηλαδή. Ραφαήλ. Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, παιδιά, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Ραφαήλ, κοίτα λίγο. Προσπαθώ να πω στο Στέργιο ότι είσαι φανερά καταβεβλημένος και λέει ότι δεν σε λυπάται. Όχι, κοίταξε. Ραφαήλ, δεν λέω ότι δεν είσαι κουρασμένος, προς Θεού. Δεν θα σε λυπηθώ όμως, γιατί έλεγα και χθες ότι κάποτε οι άνθρωποι κάναν 3 μήνες να πάνε στην Αμερική με καράβι. Σωστό, ισχύει, ναι. Χωρίς να έχουν, πρόσεξε, Ραφαήλ, ούτε κινητό, ούτε κάποιο λάπτοπ να δούνε 50 επεισόδια μια σειρά στις 25 ώρες που κάνετε να φτάζετε. Εντάξει. Στο Champions League, στο καράβι. Ναι. Ραφαήλ, έχεις και επειδή η δουλειά κάνει τους άνδρες και τα λεπορία. Μια χαρά είναι ο Ραφαήλ. Ραφαήλ, έχεις φτάσει αρτιμελής από ό,τι έμαθα, όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Καλή παρέα. Το πρωί, ναι, είχαμε και κάποιες. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες, μια χαρά. Σωστό, ναι. Οπότε όλα η καλά. Θάλασσα, πήγα, τουλάχιστον. Η θάλασσα λάδι, είχαμε τίποτα. Όχι, μια χαρά, ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλό ταξίδι. Τι καιρό έχει εκεί, Ραφαήλ? Εντάξει, για την εποχή νομίζω και για το μέρος συνεφιασμένος δεν είναι και τόσο καλός, αλλά εντάξει, την κλασική τη θερμοκρασία την υψηλή την έχει. Δεν θα βουτήξετε δηλαδή? Δεν νομίζω. Σήμερα τουλάχιστον. Δεν το βλέπω. Ναι, μπορεί αύριο. Μπορεί να το πάρει ύπνο στη θάλασσα σήμερα, μου πείτε. Θα μπορούσε γι' αυτό, ναι. Ραφαήλ, ποιο είναι σήμερα το πρόγραμμα της ομάδας? Τι περιλαμβάνει η παρουσία της σήμερα στην Ιερά Πέτρα? Λοιπόν, στις 3 η ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα ανοίξει στην ουσία και τις προπονήσεις των ομάδων εν ώψη αύριο των ημιτελικών. Θα είναι για 15 λεπτά ανοιχτή σε εμάς, οπότε μπορεί να έχουμε και πλάνα αργότερα και στο ΠΑΟΚ 24. Θα ακολουθήσει στις 6 μετά η καθιερωμένη συνέντευξη του Δημαρχείου της Ιεράπετρας με εκπροσώπους και των 4 ομάδων και φυσικά των τοπικών φορέων. Εντάξει, νομίζω τα κλασικά περιμένουμε συνέντευξη που όχι πολλά πράγματα, ότι όλες οι ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι περισσότερες απαντήσεις θα δοθούν στο γήπεδο. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα, έτσι είναι? Ακριβώς, ναι. Και καλό το κλίμα. Σίγουρα έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι σε τέτοια παιχνίδια νοκάουτ και πέρσι στην Ρόδο και τα παλιότερα χρόνια, ακόμα και όταν πήγαινε χωρίς να είναι το φαβορί, κατάφερε με την εμπειρία του και το ρόστερ που διαθέτει να παίρνει αυτά τα παιχνίδια και να δίνει το παρόν στους τελικούς. Λέμε κάθε μέρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα γενικότερα? Σε τι φάση είναι? Είχε Ολυμπιακός προβλήματα τις προηγούμενες μέρες. Ο Αλεξίευ δεν έπαιξε στο μάτς με τον Φίνικα Σύρου το δεύτερο. Δεν είχε παίξει και στο πρώτο με την ΑΕΚ στο προηγούμενο γύρο. Από τον Ολυμπιακό λένε ότι είναι έτοιμος να παίξει, απλώς προφυλάχθηκε. Είναι σίγουρα παρόμετρο το πώς θα εμφανιστεί ο Αλεξίευ. Μπορεί να λέμε ότι το βόλιο είναι ένα ομαδικό άθλημα, αλλά έναν παίκτη τον οποίο τον έφερε στη μέση της σεζόν Ολυμπιακός και στηρίζει πάρα πολλά πάνω του, νομίζω ότι περιμένει από αυτόν αρκετά.
είτε παίξει είτε δεν παίξει. Δηλαδή θα μιλάμε σίγουρα για ένα διαφορετικό τελείως μάτς. Ναι. Ο Κουμεντάκης και αυτός είχε κάποια θέματα την Τρίτη. Από τις εξετάσεις που έκανε δεν φάνηκε να ήταν κάτι σοβαρό και αυτός ακολούθησε κάποιες θεραπείες. Εντάξει, κρατάνε λίγο κλειστά τα χαρτιά του στον Ολυμπιακό για αυτούς τους δύο παίχτες. Προς το παρόν η ενημέρωση είναι ότι θα είναι αύριο ετοιμοπόλεμοι κανονικά να παίξουν κοντά στο ΠΑΟ. Αύριο ο ημιτελικός, η ημιτελική μάλλον και το Σάββατο τελικός. Ναι, αύριο 6 ώρα θα είναι ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ ΠΑΟ και Ολυμπιακού και μετά 8.30 θα είναι Φίνικα Σύρου Ηρακλής και οι νικητές το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό και τα τρία παιχνίδια σε μετάδοση από την Nerd Sports και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και για το μάτι του ΠΑΟ 24, από το ΠΑΟ και από το ΠΑΟ 24 και από το Λίμπερο. Ωραία, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος πού θα δει το παιχνίδι. Ραφαήλ, φαντάζομαι ότι αν κυκλοφορήσετε λίγο παραπάνω εκεί, γιατί προφανώς δεν έχετε προλάβει ακόμα σήμερα, θα έχετε λίγο και μια εικόνα τι γίνεται με τον κόσμο, αν υπάρχει κόσμος γενικότερα εκεί, Ναι, σίγουρα. Υπάρχει, δηλαδή, από την είσοδο της πόλης νομίζω ότι υπήρχε μια κινητοποίηση, φαινόντουσαν και οι αφίσες σε φανή σημεία και τα μπάνερ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με τα όσα είπε και οι οποίες ανθρώπους του ΠΑΟΚ, θα είναι γεμάτο το γήπεδο από μαθητές και από αθλητές του συλλόγου της Κρήτης. Θα μοιάζει δηλαδή λίγο σαν μια εικόνα όπως είδαμε στο τελικό του κυπέλου μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στις εξέδρες. Αυτό περιμένουν να δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και να μην επαναληφθούν σκηνές που έγιναν στην Γλυφάδα κυρίως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, που πάλι υπήρχαν. Έβγαινε μια σιγουριά ότι δεν θα συμβεί, αλλά τελικά αυτό πήγε ακριβώς. Η ομάδα και αντίκρισε κάτι διαφορετικό. Έτσι ακριβώς, ναι. Ωραία, να σε αφήσουμε, Ραφαήλ. Ό,τι προλάβεις λίγο να ξεκουραστείς μέχρι την προπόνηση. Αν και δεν έχεις πολύ χρόνο. Αλλά εντάξει, υπάρχει και το βράδυ. Μετά τη βάρδια. Φαντάζομαι θα, μετά τη βάρδια. Θα το κάψετε, φαντάζομαι. Μέχρι τα, ξημε... ναι, μέχρι τα ξημερώματα έξω. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Ωραία πράγματα, Στέργιο. Ιερά πέτρα. Ωραία είναι η Ιερά πέτρα. Εξωτική. Μια χαρά είναι. Εμείς το πολύ να πάμε μέχρι το ΑΚΑ, αν καταφέρει να πάει στο τελικό. Περάσετε πόδι του. Α πήγαινε στην Ιεράπετρα, αγάπη. Αν έχει παράπονο. Δεν μπορούσε να. Θα μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή. Θα σε καλύπτουμε εμεί εδώ. Ναι, θα πάω στη θέση του Ραφαήλ που δουλεύει όλη τη χρονιά. Όχι, για μαζί. Μαζί. Α, δύο άτομα. Δύο, ναι. Και θα πήγαινε και θα έλεγα γεια σα, ήρθα για το Βόλι. Εγώ για την Ιεράπετρα ήρθα. Εντάξει. Κάτι. Η ειλικρίνεια είναι. Δεν είναι. Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ και από το Βόλι. Νομίζω ότι από το μεσημέρι. Και μετά θα υπάρχει όλη η ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟ 24 για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί. Ναι, να συνοψίσουμε λίγο. Είπαμε μέσα σε δύο ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Ναι. Αλλά σας λέω, όσοι θέλετε πάρα πολύ και είστε γενικότερα αισιόδοξοι, ψαχτείτε λίγο στους συνδέσμους. Μπορεί να υπάρχει κάποιο εισιτήριο εκεί, αν και είναι λίγο δύσκολο. Γιατί ξαναλέω, έχω την εντύπωση ότι οι σύνδεσμοι δεν μπορούν τα δικά τους μέλη να ικανοποιήσουν. Ναι. Είναι τεράστια ζήτηση, αλλά. Αν έχετε κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, κάντε μια ερώτηση, δεν κάνετε τίποτα. Και έχετε λίγο το νου σας στα social media της ΠΑΕ. Έχει συμβεί και σε προηγούμενα παιχνίδια, τελευταία στιγμή να βγαίνουν στο διαδίκτυο 100, 200, 300 εισιτήρια. Παρότι κάτι τέτοιο φαίνεται δύσκολο, γιατί ξαναλέω, αν κάποιος δεν πάει, θα έχει σίγουρα 50 άτομα στο μυαλό του που θα μπορεί να δώσει το εισιτήριό του. Ναι. Αλλά γενικότερα, εντάξει, όλοι θέλουμε να είμαστε μέσα. Δυστυχώς η Τούμπα δεν χωράει 50.000 κόσμο. Ναι. Αυτά για το κομμάτι των εισιτηρίων. Από εκεί πέρα ακούσαμε και τον Μπέλκα, ακούσαμε και τον Μαλεζά, ακούσαμε και τον Ρασβάλο Τσέσκου μέσα από το live της Νόβα. Ο προπονητής είπε να πανηγυρίσουμε για δεύτερη χρονιά το πρωτάθλημα. Ναι. Καλά τα λέει ο coach. Σε κάποιους δεν θα αρέσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Εδώ μας κλέψατε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Ναι, το να ενοχλείστε είναι το ελάχιστο δυνατό. Πλέον δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με αυτά. Άμα θέλουν να σχολιάσουν, να σχολιάσουν. Δεν έχει νόημα πλέον. Πάντω ο coach ασχολείται και καλώς ασχολείται. Όχι, να ασχολείται με αυτά που λένε για τον Λουτσέσκου στην Αθήνα κυρίως, αλλά και μερικοί. Μα έχουν χάσει και το κουράγιο τους αυτοί. Ναι, δεν έχει λόγο να τα σημειώνουμε αυτά, γιατί πραγματικά εντάξει. Και προφανώς και τα σχολιάζουν ακόμα σε ό,τι και να λέει. Τον περιμένουν, τον παρακολουθούν, οκ. Okay. Τους πείραξε και αυτό που είπε την προηγούμενη αγωνιστική, ότι κανονικά θα είχαν πανηγυρίσει στην Τούμπα, αλλά με το μείον 2 δεν έγινε. Αλλά το κατακτήσαμε βαθμολογικά. Επήρεξε και αυτό, αλλά τώρα δεν έχει και νόημα να στεκόμαστε κάθε φορά στο τι λένε, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουν να το λένε. Ναι. Και 5 χρόνια ακόμη να μείνει εδώ ο Λουτσέσκου, και 5 χρόνια θα παρακολουθούν τι λέει και θα το αναδεικνύουν το δικό του τρόπο. Πάντως, έλα. Πραγματικά γίνεται, το ξαναλέω, ένας πανικός στο Twitter. Καλά, ναι. Λέει την κανονικό γίνεται. Με το Βαγγέλη Μαρνάκη. Βαγγέλη, πάμε από την αρχή, βου και αβά. Σωστό. Πολύ σωστό.
Δηλαδή, παιδιά. Πολύ εύστοχο. Το τι γίνεται, τι μηνύματα μπορεί να διαβάσετε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Εντάξει. Διάβασε κανένα από αυτά. Όσο διαβάζετε βασικά. Πού πήγε σχολείο ο Βαγγέλης και δεν έχει μάθει ούτε καν να εφαρμόζει τις παύσεις από τα κόμματα και τις τελείς σε γραπτά κείμενα. Υιοθετώ, έχει δίκιο. Ναι. Υιοθετώ, έχει δίκιο. ο Μαρινάκης όταν διαβάζει τις απαντήσεις που του έχουν δώσει δεν μπορεί κωμωδία. Και αυτό. Ο Μαρινάκης, ο Αντολάκης, ο Γερμενής και ο εξάχρονος ανιπιός μας διαβάζουν γραπτά κείμενα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. ποιο άλλο μου άρεσε πολύ. Περίμενε. Έλα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σαν να διαβάζει τις απαντήσεις που δίνει, μιλάμε για πανελευθερία εκτός ότι μιλάει και αγκομαχάει, λες και τρέχει. Μπορεί και να τρέχει ο πρόεδρος. Πώς λέμε, ρε μου, τρέχω όλη μέρα. Έχει δουλειά ο πρόεδρος. Επιχειρηματίας είναι ο Στέλιος. Εφοπλιστής. Ποιο άλλο. Αυτή η φωτογραφία, ε. Ναι, βέβαια. Μια φθόρμη φωτογραφία. Με τον Μητσοτάκη. Περίμενε. Α, αυτό που το είπαμε, τρεις υπολογιστές και δύο air condition έδωσε ο Μαρινάκης στην ΝΟΔΕ Πειραιά και το κάναμε όλο το θέμα ψιλικατζίδες. Άλλο του ρωτάει, πρόεδρε, πού ψωνίζεις δύο air condition και τρεις υπολογιστές με 1000 ευρώ να πάμε να ψωνίσουμε κι εμείς. Γενικότερα, εκατοντάδες σχόλια δικαιολογημένα νομίζω. Έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24 συγκεντρωμένα αρκετά. Ναι. Να μπείτε λίγο να γελάσετε βασικά. Πραγματικά φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι. Τέλος πάντων, τα διάβαζε αυτά που έλεγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τόσα πολλά tweets στο Κοίταξε Twitter. Να σου πω κάτι. Όλοι τα διαβάζουν. Απλά δηλαδή, από το μεγαλύτερο πολιτικό. Δεν έκανε ούτε αυτό σωστά. Ναι, αλλά υπάρχει μια προετοιμασία. Το διαβάζει 10 φορές. Διάβασε το λίγο. Μην κολλάς. Δηλαδή, οκ, okay, θα κάνεις και ένα σαρδάμ. Προφανώς, όταν διαβάζεις κάτι, όλα μέσα στη ζωή είναι. Και εμείς έχουμε κάνει. Και εγώ κάνω συνέχεια. Λογικό. Αλλά το διαβάζεις. Να καταλαβαίνεις λίγο τι λες. Ξαναλέω, αν το διάβασες μια φορά στο αυτοκίνητο πριν πας, στα στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί που διάβαζες, χτυπούσες το τηλέφωνο. Πρόεδρε, τι να γράψουμε σήμερα, πού είμαστε οι πρωταθλητές. Παιδιά, έχω συνέντευξη. Αφήστε με να διαβάσω. Ναι. Ξαναδιάβαζε. Τηλέφωνο ο Καραπαπάς, τηλέφωνο ο Σάβας. Τι να γράψει το κτλ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγκεντρωθεί. Μα δεν διάβασε το κείμενο. Υπήρξε στιγμή που έκοψε λέξη και σταμάτησε στη μέση. Έκοψε τη λέξη στα δύο και σταμάτησε. Μπορεί κάποιο να σου λέει. Τη λέξη, ρε, συμβαίνει κάτι φράση. Μπορεί να το στείλει κάποιο μήνυμα στο κινητό, ρε, αγάπη. Συμβαίνει. Ναι, πιθανό. Ή α πούμε αυτό που λέει. Που έλεγε στο Twitter, ότι πρέπει λίγο να ξέρει ότι στο κόμμα. Κάνουμε μια παύση. Στην τελεία σταματάμε. Αν έχει ένα θαυμαστικό π.χ., σημαίνει πρέπει να το δώσουμε λίγο έμφαση. Βασικά πράγματα. Ναι. Βου και αβά. Διαβάζοντα και τη συνέντευξη, γιατί κυκλοφορεί παντού, νομίζω, παιδιά, δεν λέει τίποτα. Δεν μπορείς να όχι ότι περιμέναμε να πήγε κάτι. Ο Ξεφώτερος δεν γίναμε, απλώς μας άφησε έτσι μια ωραία γεύση και με τα αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πραγματικά μπράβο και εις ανώτερα. Ένα μήνυμα πέρασε νομίζω στο τέτοιο σήμερα, ότι πρέπει λίγο ο πρόεδρος να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής λίγο πιο... Ναι, να βάλει λίγο την άσκηση στη ζωή του. Υγιεινό για τον ίδιο, πάρα απ' όλα. Γιατί τον ακούσαμε, σκέψαμε να το βλέπαμε κιόλας. Αν το βλέπαμε, πόσο πιστεύω ειλικρινά θα ίδρωνε. Μπορεί να έχει δύο. Δεν ξέρω πώς ήταν εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να υπήρχαν δύο υπαλλήλοι και να σκούπισαν το μέτωπο. Με το χαρτάκι. Ναι. Λίγο... Όχι, πρόεδρε, εμείς συμπάσχουμε. Ούτε εμείς είμαστε. Ακούσαμε. Πρότυπα. Τι λέτε, βλέπεις τώρα. Καλά, δεν είμαστε δίπλα να μας βάλεις. Αλλά και εμείς δεν έχουμε, ρε παιδί μου, τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ούτε εγώ, ούτε ο Σταύρος. Εμένα με βάζει κανένα γυμναστήριο. Όχι, ναι, σαν να κάνει γυμναστήριο. Εντάξει. Να βάλουμε λίγο πρόοδο στη ζωή μας, τα ψητά λαχανικά. Τα ψητά λαχανικά. Όχι μόνο τα ψητά αγριογούρουνα. Πες λίγο το άλλο το. Μην πεις ποιος ήταν. Αλλά πες λίγο αυτό που μου περιέγραψες εκτός. Ποιο? Στο ζαχαροπλαστείο. Γνωστός πάλι. Ναι, μεγαλομέτοχος ομάδας. Λίγο πιο παλιά. Λίγο πιο παλιά. Μέλος του πολυμετοχικού Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν θα πω ποιος είναι. Το φωτογραφίζεις όμως. Όχι, δεν θα πω ποιος είναι. Ναι, ναι, ναι. Εθεάθη να τρώει σε ζαχαροπλαστείο του Κολονακίου 15 μπάλες παγωτό. Αλλά μπάλες, όχι μπαλίτσες. Όχι μπάλες, μπαζάνε παιδάκια στο κονάκι πάνω, κινήσεις μικρές. Και δεν είχε τσιμπλόμικα. Μιλάμε για μπάλες. Ναι, μεγάλες. Πώς είναι το κεφάλι σου, πιο μικρές. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
διασκεδάσαμε και σήμερα. Πιστεύω απλά ότι έχει δώσει ψωμί στα social media για 4 μέρες. Εγώ να πω, ας κάνει και η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Ναι, στο σοβαρό κομμάτι. Να φτάσουν οι υποθέσεις μέχρι τέλους. Και είτε να δικαιωθεί ο άνθρωπος, που μπορεί να είναι και αθώος. Όπως είπε, είναι όλα μια σκευωρία εις βάρος μου. Όλα. Να αποδειχτεί αυτό όμως στο δικαστήριο. Ναι. Ξαναλέω, μπορεί να είναι και αθώος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μπορεί και να μην είναι. Οκ. Okay. Ναι. Να δούμε όμως τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αλλά να μένουν υποθέσεις στα συρτάρια, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Δεν τιμάει κανέναν. Ναι. Το έχουμε δει σε όλες τις υποθέσεις. Του Κοριόπολης, της εγκληματικής οργάνωσης, της περιβόητης του πορήματος του εισαγγελέα Κορέα. Οκ. Okay. Το Νουρουάν, νομίζω ακόμα δεν έχει τελειώσει. Του Τζίλου μόλις άρχισε, θα μας κρατήσει πολλά χρόνια. Γενικότερα λίγο η ελληνική δικαιοσύνη να μην τραβάει μόνο δεξιά και αριστερά τις γιαγιάδες που πουλάνε τερλίκια και τους καστανάδες που δεν έχουν άδεια, να δει λίγο και τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Ναι. Και αν ο ξυλοδαρμός ενός διαιτητή δεν είναι σοβαρό θέμα για την ελληνική κοινωνία, νομίζω το Νουρουάν με 2 τόνους ηρωίνη πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, εμείς τα λέμε αγάπη, εμείς τα ακούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Από εμάς μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα το ανέλησε το Bayer Press.